Πριν από τρεις μήνες έζησαν εφιαλτικές στιγμές. Κατάφεραν να βγουν ζωντανοί από τις πλημμύρες και με δύναμη ψυχής προσπάθησαν να στήσουν και πάλι το σπιτικό τους. Ο λόγος για τους πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου, οι οποίοι δεν έχουν λάβει ακόμα ούτε ευρώ για την αποζημίωση των οικοσκευών τους. Δεν έχουμε πάρει τίποτα. Μπήκανε μέσα οι κοπέλες, κάνανε μια καταγραφή. Όταν τις ρώτησα λοιπόν, τι γίνεται με αυτό που κάνανε καταγραφή, μου λέει θα έρθει η επιτροπή να ελέγξει. Λέω τι, τα ψυγεία που κρατούσαμε, οι κουζίνες που πετάξαμε. Εμείς μένουμε στην οδό Ασπρούγα. Όλο το νερό πέρασε μέσα από το σπίτι μας. Όλο πέρασε μέσα από το σπίτι μας. Δεν μας άφησε τίποτα όρθιο. Κάθε μέρα έπαιρνα τηλέφωνο να έρθει κάποιος να κάνει αυτοψία. Οικοσκευές, ναι. Να μπορώ να φύγω γιατί εγώ ενοικίαζα, δεν ήταν δικό μου το σπίτι. Από Δευτέρα σε Δευτέρα με πηγαίνανε, ακόμα δεν έχει έρθει αυτή η Δευτέρα. Δεν μου έμεινε, σας είπα, τίποτα απολύτως. Από οικοσυσκευές, από κρεβάτια, από κομοδίνα, από ρούχα, σόρουχα, τα πάντα. Η πρίκα του παιδιού μου όλα. Και πώς στήσατε πάλι το σπιτικό σας? Από φίλους. Από το βοήθεια στο σπίτι μου φέρα μια κουζίνα. Μόλις 350 πληγέντες στο Δήμο Χερσονήσου έλαβαν το χρηματικό ποσό των 600 ευρώ για τις άμεσες βιωτικές τους ανάγκες και αυτό με μεγάλη καθυστέρηση. Την ίδια ώρα με ρυθμούς χελώνας κυλούν οι διαδικασίες για την αποζημίωση των οικοσκευών τους, καθώς πρόσφατα συστάθηκαν οι επιτροπές οι οποίες θα προχωρήσουν σε αυτοψία από την ερχόμενη Δευτέρα. Ευτυχώς έχουμε και εδώ ένα παλιό πετρογκάζ και φτιάζαμε κάτι να φάμε, δεν πεθάναμε από την πείνα, ευτυχώς. Μας φέρανε οι γνωστοί και οι φίλοι κουβέρτες, ένα πάπλωμα, ξέρω εγώ τι είχε ο καθένας. Άρθαμε την άλλη Δευτέρα, ποια Δευτέρα δεν μας είπανε. Μας κοροϊδεύουν, μας δουλεύουν. Το νερό ήταν πάνω από το κάγκελο εδώ και είχα κάτι πράγματα. Το μόνο που έσωσα είναι το ψυγιάκι αυτό. Με πικρία δημότες σχολιάζουν την αντιμετώπιση τους από την κυβέρνηση και την τοπική αυτοδιοίκηση σε αντίθεση με την αλληλεγγύη των απλών πολιτών. Μας βοήθησαν ιδιώτες, οι γονείς μας, οι συγγενείς μας, οι σύλλογοι από τα σχολεία, όλοι βοήθησαν εκτός το Δήμο. Όπως μας ενημέρωσε ο Αντιδήμαρχος Οικονομικών, υπήρξε καθυστέρηση λόγω της υποστελέχωσης, με τον ίδιο να εκτιμά ότι οι αποζημιώσεις για τις οικοσκευές θα καταβληθούν σε 1,5 μήνα. Πήγαμε σε ιδιώτη επιχειρηματία να αγοράσουμε ψυγεία, κουζίνα. Πώς θα στήσουμε το σπίτι την άλλη μέρα το πρωί, να πάρουμε τρόφιμα, να τα βάλουμε πού? Τι λέγανε από την κυβέρνηση, θα είναι εξπρέσι διαδικασίες των αποζημιώσεων. Ναι, το εξπρέσι είναι μια λέξη την οποία την κολλάμε όπου θέλουμε και όπου μας αρέσει. Στην πράξη. Πρακτικά. Δεν έχουμε δει τίποτα. Αντιθέτως, στο Δήμο Μηνώα Παιδιάδας, οι αποζημιώσεις έως 6.000 ευρώ για οικοσκευές καταβλήθηκαν στους πληγέντες πριν από έναν μήνα. Συνολικά το χρηματικό ποσό ανήλθε σε 45.612 ευρώ, ενώ το ποσό για τις άμεσες βιωτικές ανάγκες άγγιξε τις 13.800 ευρώ. Εν τω μεταξύ, με επιστολή της προς τον Πρωθυπουργό, η Ένωση Δημάρχων Κρήτης ζητά την άμεση δρομολόγηση μελετών και έργων, καθώς και τη διάθεση των αναγκαίων πόρων.